Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο του Δραπανιά του Δήμου μας, σήμερα ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά, αλλά ως πενταθέσιο έγινε το άνοιγμα. Όμως γνωρίζουμε και σας ενημερώνω ότι θα γίνουν μεταγραφές παιδιών και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενημερωθεί η πρωτοβάθμια και θα κάνει τις ενέργειες που πρέπει για να λειτουργήσει ξανά ως εξαθέσιο. Από εκεί και έπειτα όμως θα ήθελα να σας δηλώσω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε ο καθένας τα του οίκου του, αλλά να το δούμε συνολικότερα. Και αυτό που πρέπει σίγουρα να αντιληφθεί η κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθετική, να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση τέτοια, ώστε τα σχολεία αυτά να προστατεύονται, να μην υποβαθμίζονται, το αντίθετο να αναβαθμίζονται και να προστατεύονται. Υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες, κοινωνικά κριτήρια, τελείως διαφορετικά δεδομένα που πρέπει πολύ πολύ σοβαρά το Υπουργείο Παιδείας να τα λάβει υπόψη του. Άρα λοιπόν συνολικά τα σχολεία, δεν είναι μόνο το Δραπανιά, είναι τόσα άλλα σχολεία τα οποία πρέπει να προστατευτούν και να αναβαθμίζονται και να προστατεύονται και να λειτουργούν πάντοτε ως εξαθέσια. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για κάτι τελείως, κάτι το αντιπαιδαγωγικό πέρα για πέρα. Δηλαδή το θέμα ήταν μόνο δύο μαθητές για να γυρίσει το σχολείο σε εξαθέσιο? Ναι, εκεί σε αυτόν τον αριθμό από δύο και πάνω θα λειτουργήσει ξανά ως εξαθέσιο. Και θα γίνει αυτή η εβδομάδα. Θα γίνει σύντομα. Θα γίνει σύντομα και θα λυθεί. Αλλά σας λέω ξανά, σε τοπικό επίπεδο όμως πρέπει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλα τα σχολεία αυτής της κατηγορίας.